σκέφτηκα καλά νέα για τον καρκίνο του πνεύμονα. Και δεν το λέω επειδή είναι πρωί και επειδή πρέπει να πούμε θετικά πράγματα, γιατί όντως είναι τα νέα καλά, έτσι δεν είναι? Σωστά δεν λέω? Βεβαίως. Καλημέρα κύριε Κεφαλογιάννη, σε εσάς και, θεραπεία, και τους τηλεθεατές σας. Έχουμε αισιόδοξα νέα να πούμε σήμερα. Mm-hmm. Βάλτε μία άνω τελεία. Για ένα δύσκολο θέμα. Και θα ξεκινήσω από τα δύσκολα εγώ, τα άσχημα, και να καταλήξουμε ωραία. Έτσι θα απαλύνουμε και την εκπομπή λίγο. Λοιπόν, καπνίζεις ή καπνίζεις? Καπνίζω. Ακόμα και τώρα. Ακόμα και τώρα. Είσαι από τους ελάχιστους που ξέρω που καπνίζουν. Αλήθεια? Ναι. Γιατί όλοι, ας πούμε, στην εκπομπή εδώ οι 63 μου το κόψαν όλοι. Κάποια στιγμή πες το κόψανε. Όχι, όχι, εγώ δεν μπορώ. Κάνεις προσπάθεια? Όχι, όχι. Καθόλου όχι. Καμία προσπάθεια. Κύριε Μουτζέ, μετά τη συζήτησή μας, ναι, θα το κόψεις. Μακάρι. Πολύ υψηλό στόχο έχει ο κύριος Μουτζιός και μακάρι να τον επιτύχει. Έκανε γιατί... κάτι πολύ πιο δύσκολο, κατά τη γνώμη μου. Αυτό που έλεγε στο προηγούμενο μέρος της εκπομπής, ακριβώς. Θέλω να σας ρωτήσω, παλιά το τσιγάρο ήταν και νομίζω εξακολουθεί να παραμένει ένας από τους βασικούς παράγοντες, η νούμερο ένα αιτία για τον καρκίνο του πνεύμονα, έτσι δεν είναι? Δυστυχώς είναι αλήθεια. Εξακολουθεί το κάπνισμα να είναι η πρώτη αιτία, ο πρώτος παράγοντας ο οποίος ευθύνεται για την εμφάνιση καρκίνου του πνεύμονα. Υπάρχει καρκίνος του πνεύμονα σε μη καπνιστές, υπάρχει αυτή η οντότητα, είναι περίπου το 15% των ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα. Εκεί ενοχοποιούνται κυρίως κάποιοι περιβαλλοντικοί παράγοντες, η ρήπη της ατμόσφαιρας. Ναι, που έχουν μπει πολύ στο μικροσκόπιο τα τελευταία χρόνια πολύ και αποδίδονται σωστά πολλά σε αυτούς. Δηλαδή λένε ότι ένας άνθρωπος που ζει σε μια περιοχή όπου η ρήπη της ατμόσφαιρας, τα μικροσωματίδια είναι πολύ σε μεγάλη συγκέντρωση, μπορεί ενδεχομένως να είναι αυτός που θα κάνει καρκίνο του πνεύμονα, που είναι ο μη καπνιστής που θα κάνει καρκίνο του πνεύμονα. Ακριβώς. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι δικαιολογία για το κάπνισμα. Προφανώς. Θέλω να τονίσω εδώ και το λέω πάντοτε και στους ασθενείς μου αυτό. Φυσικά ο καρκίνος δεν είναι τιμωρία για το κάπνισμα. Ούτε ποτέ δεν πρέπει να το βλέπουμε έτσι. Προφανώς. Υπάρχει καρκίνος του πνεύμονα σε μη καπνιστές και υπάρχουν και καπνιστές που δεν νοσούν. Όμως είναι ο βασικός αιτιοπαθογενετικός παράγοντας και αυτό πρέπει να το ακούσει και να το γνωρίζει όλος ο κόσμος, γιατί πρέπει πραγματικά να μειώσουμε αυτή την νοσηρή συνήθεια που οδηγεί. Και έχει μειωθεί, εγώ έχω την αίσθηση, και από τα στατιστικά φαίνεται πάρα ισχύει πολύ τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα πάρα είμαστε λίγο πίσω σε σχέση με την Ευρώπη. Ναι, αλλά έχει μειωθεί αισθητά. Έχει γίνει ένα πολύ σημαντικό βήμα. Ειδικά στις νεότερες ηλικίες, 25% νομίζω. Εξακολουθούμε όμως να είμαστε στην επίπτωση του καπνίσματος η τρίτη χώρα στην Ευρώπη μετά τη Σερβία και την Τσεχία. Πόσο συχνός είναι σήμερα ο καρκίνος του πνεύμονα στην Ελλάδα? Από τα στοιχεία που έχουμε, που δεν είναι ακριβή, αλλά τουλάχιστον έχετε μια εικόνα. Έχουμε περίπου 8.500 καινούργια περιστατικά καρκίνου του πνεύμονα στην Ελλάδα. Κάθε χρόνο καινούργια περιστατικά. Για μια μικρή χώρα είναι πολλά. Όπως είπα, είμαστε τρίτη χώρα στην Ευρώπη. Και αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι είναι καινούργια περιστατικά καρκίνου. Δηλαδή προστίθενται κάθε χρόνο σε αυτά τα οποία είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Είναι νέες διαγνώσεις. Σοβαρό, πολύ. Πολύ σοβαρό. Ναι. Κάνεις κάτι, καπνίζεις, κάνεις κάτι για την πρόληψη? Δηλαδή κάνεις μια ακτινογραφία, μια συστόση, κάνεις κάποια πιο εξειδικευμένη εξέταση? Ναι, ότι εξετάζομαι μια φορά το χρόνο με δύο φορές στο check-up αυτό, ας πούμε, το γενικό. Αρκεί αυτό? Δυστυχώς όχι. Όχι, ο καρκίνος του πνεύμονα είναι μια νοσολογική οντότητα, είναι μια ασθένεια η οποία μπορεί να προληφθεί και να διαγνωστεί έγκαιρα. Και αυτό πρέπει να το τονίσουμε μέσα από την εκπομπή σας, κύριε Κεφαλογιάννη, γιατί ναι, πολλοί κόσμοι δεν το ξέρουν. Από τις εξετάσεις δεν μπορεί να το βρει. Δώστε μου ένα λεπτό να σας εξηγήσω. Όλοι γνωρίζουμε τη μαστογραφία για τις γυναίκες. Προφανώς. Υπάρχει λοιπόν προληπτική εξέταση για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα. Είναι η αξονική τομογραφία θώρακος χαμηλής δόσης. Ναι, δεν μπορεί να την κάνει ο γενικός πληθυσμός όμως αυτή την εξέταση. Βεβαίως και μπορεί, απλώς ζούμε σε μια χώρα που δεν είναι ακόμα, όπως είναι η μαστογραφία που έγινε πρόσφατα, δεν υπάρχει ακόμα εθνικό πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του πνεύμονα. Και δεν υπάρχει και αποζημίωση από τα ταμεία. Πολύ σωστά. Δηλαδή την πληρώνεις από την τσέπη σου. Ποιοι άνθρωποι, να βάλουμε μια προτεραιότητα, από που δεν μπορούμε όλοι να το κάνουμε. Σωστά. Ποιοι έχουν προτεραιότητα να την κάνουν αυτή την εξέταση? Υπάρχουν λοιπόν συγκεκριμένες κατευθυντήριες οδηγίες. Οι οδηγίες αυτές είναι για όλους τους ενεργούς και πρώην καπνιστές ηλικίας μεταξύ 50 και 75 ετών. Δεν σε πιάνει αυτό? Όχι, είναι πολύ νέος ο Γιώργος. Και γι' αυτό έχει και όλο τον χρόνο να αλλάξει τον τρόπο ζωής του και σε αυτό. Νομίζω είναι πολύ πιστικό. Θα φύγει από εδώ. Τα λέει πάρα πολύ καλά. Η αλήθεια είναι αυτή, έχει δίκιο. Έχει βρεθεί λοιπόν ότι μία ετήσια αξονική τομογραφία θώρακος χαμηλής δόσης, που είναι χωρίς ενδοφλέβιο σκιαγραφικό και κρατάει 15 λεπτά, και γνωρίζετε ότι τα καινούργια μηχανήματα
αξονικής τομογραφίας έχουν πολύ μειωμένη δόση ακτινοβολίας. Ναι, έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ, βέβαια. Μειώνει τη θνητότητα από καρκίνο του πνεύμονα 28% στους άντρες και 33% στις γυναίκες. Αυτό το έχουμε δει σε χώρες που εφαρμόστηκε σε μεγάλη πολύ κλίμακα. Πολύ σωστά. Σκανδιναβία και Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Άρα μιλάμε για πρόληψη. Για μια σωστά. Προληπτική εξέταση δηλαδή. Που... Και έγκαιρη διάγνωση. Έγκαιρη διάγνωση. Γιατί όσο πιο νωρίς διαγνωστείς, το στάδιο που είναι ένας μικρός όζος στο πνεύμονα. Ωραία. Ακόμα. Πάμε τώρα στα δεύτερα ευχάριστα νέα, γιατί αυτό που μας είπατε μόλις ήταν ένα ευχάριστο νέο. Τα άλλα ευχάριστα νέα είναι ότι όταν βρεθεί νωρίς, αλλά και πιο αργά πλέον, ναι, υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης. Αυτός δεν είναι επίσης μια δικαιολογία σε έναν καπνιστή. Ναι, έχεις δίκιο. Γιατί να το περάσεις αυτό το πράγμα, δηλαδή. Δεν υπάρχει λόγος. Σωστά. Θα σας πω ένα επιχείρημα που τα λέει όλα. Όλοι οι ασθενείς μου, όταν γίνεται η διάγνωση, κόβουν το κάπνισμα. Την επόμενη μέρα, την ίδια μέρα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι όλα, να το κάνουν και πριν. Είναι όλα μια κατάσταση του μυαλού. Μπορούσαν να το κάνουν και πριν, όπως είπε πριν ο Γιώργος πολύ ωραία για τη διατροφή. Αλλά πάμε λίγο στα νέα. Από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχει το πρόβλημα, καταρχήν στα πρώιμα στάδια υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής εξαίρεσης, υπάρχει δυνατότητα ακτινοθεραπείας σε ασθενείς ηλικιωμένους ή με συνοσηρότητες προβλήματα που για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούν να χειρουργηθούν. Και επίσης για τους ασθενείς που δυστυχώς διαγνώσκονται σε προχωρημένο στάδιο, έχουν δηλαδή μεταστατικό καρκίνο του πνεύμονα, πέρα από τη χημειοθεραπεία που γνωρίζει όλος ο κόσμος, σήμερα κάνουμε χημειοθεραπεία σε λιγότερους από τους μισούς ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο του πνεύμονα. Διότι έχουμε το νέο όπλο της ανοσοθεραπείας, που σε συγκεκριμένους ασθενείς που ο όγκος τους έχει κάποια βιολογικά χαρακτηριστικά, δουλεύει εξαιρετικά και με πολύ καλό προφίλ ασφαλείας. Και επίσης, σε κάποιες ομάδες ασθενών, όπως είναι και οι μη καπνιστές, έχουν βρεθεί ειδικές μεταλλάξεις στο DNA του όγκου, που για τις οποίες υπάρχουν ειδικά μοριακά φάρμακα, τα οποία συνήθως είναι χάπια. Αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα. Εγώ θα κάνω μια ερώτηση λίγο προβοκατόρικη, γιατί το έχω ζήσει με αρκετές εκπομπές που έχω κάνει για τον καρκίνο τα τελευταία χρόνια εδώ, σε αυτήν την εκπομπή. Ένα μεγάλο και δύσκολο πρόβλημα είναι η πρόσβαση των ασθενών. Ωραία όλα αυτά, τα ακούνε από τον καναπέ τους, αν τους τύχει, εύχομαι να μην τους τύχει ποτέ, ακόμα και σε ανθρώπους που έχει τύχει όμως και στις οικογένειές τους, και λένε πώς θα έχω εγώ πρόσβαση σε όλες αυτές τις νέες τεχνικές. Το πιο hot topic αυτή τη στιγμή στην ογκολογία του πνεύμονα παγκόσμια είναι ισότιμη πρόσβαση. Πρόσβαση πρώτα απ' όλα στην πρόληψη. Ναι, στα λόγια το λέμε, ναι. Στην πράξη τι γίνεται. Τι πρέπει λοιπόν στην πράξη? Πρώτα απ' όλα ενημέρωση. Ενημέρωση του κόσμου. Ότι υπάρχουν όλα αυτά. Ότι υπάρχουν όλα αυτά και το πώς μπορούμε να τα αποφύγουμε. Πώς μπορούμε να αποφύγουμε τις βλαπτικές συνήθειες, όπως είναι το κάπνισμα. Υπάρχει ακόμα κόσμο σήμερα που δεν το πιστεύει αυτό το πράγμα. Όχι, ο Γιώργος δεν ανοίξει. Ο Γιώργος δεν ανήκει, ναι, σίγουρα. Το ξέρει ότι είναι βλαπτικό και θα φύγει εδώ με άλλα μυαλά σήμερα. Πρόσβαση στα προγράμματα έγκαιρης διάγνωσης, στην αξονική τομογραφία που λέγαμε πριν. Ναι. Πρόσβαση ισότιμη στις καινούργιες θεραπευτικές μεθόδους. Ευτυχώς στην Ελλάδα όλοι οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΗ έχουν πρόσβαση σε όλες τις καινοτόμες θεραπείες. Ναι, πρόσφατα ήμουνα στις Βρυξέλλες σε ένα συνέδριο και μάλιστα η Ελλάδα είναι περίπου στη μέση της Ευρώπης και λίγο καλύτερα, και από χώρες που δεν το περιμένεις, πολύ πιο προηγμένες από την Ελλάδα, που υπάρχει η πρόσβαση στα φάρμακα, για να μην λέμε και τα άσχημα, να λέμε και τα καλά, και τουλάχιστον οι άνθρωποι μπορούν να βοηθηθούν. Το θέμα είναι να φτάσουν σε ένα σωστό γιατρό και να έχουν τη σωστή παρακολούθηση. Σωστά. Αυτό θέλω να πω και αυτό, πρόσβαση επίσης σε κλινικές μελέτες. Γιατί αυτό είναι η ελπίδα για το αύριο. Στη χώρα μας πλέον δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα σε σχέση με άλλες χώρες. Έχουμε όλα τα καινοτόμα φάρμακα για τον καρκίνο του πνεύμονα μέσα από κλινικές μελέτες. Υπάρχουν κέντρα αριστείας σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία και μπορούν οι ασθενείς μας μέσα από την κατάλληλη ενημέρωση να έχουν πρόσβαση στα καινοτόμα φάρμακα. Λοιπόν, να κρατήσουμε όλα αυτά τα αισιόδοξα, γιατί για μένα είναι πολύ αισιόδοξα όλα αυτά, Γιώργο. Δεν ξέρω πώς τα άκουσες. Όχι, έχει πάρα πολύ. Εντάξει, αφού μπορούμε να το κάνουμε όμως από πριν, γιατί να χρειάζεται να το κάνουμε μετά? Σωστά. Η πρόληψη είναι πάντα καλύτερη. Ακριβώς. Δηλαδή. Λοιπόν, ελπίζω να περάσεις ωραία, να μην σε ψυχοπλακώσαμε. Φανταστικά. Έμαθα πάρα πολύ ωραία πράγματα. Για ακόμα μία φορά. Και προβληματίστηκες. Λίγο. Θετικά. Ναι, ακριβώς. Προβληματίστηκα θετικά. Θετικά. Λοιπόν, να κρατήσουμε αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ εγώ πολύ. Αύριο μιλάμε για την.